Σε νέα απεργιακή κινητοποίηση με μικρή όμως συμμετοχή προχώρησαν σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί των Τρικάλων, αντιδρώντας στις περικοπές που έχει υποστεί ο χώρος της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Τρικάλων, κυρία Κική Παγδάτογλου Σπυροπούλου, οι γιατροί επιδιώκουν με κάθε τρόπο τη διατήρηση και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για το σκοπό αυτό, μάλιστα, αρχές γενομένης από σήμερα, αποφάσισαν να καθιερώσουν την ημέρα Τετάρτη ως ημέρα δωρεάν πρόσβασης των ασθενών στο νοσοκομείο. Η κινητοποίηση αφορά την καταδίκη κάποιων συνδικαλιστών στη Θεσσαλονίκη μετά από τις διεκδικήσεις και τους αγώνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει δηλαδή αυτή τη συγκεκριμένη αφορμή. Όμως είμαστε σε μία φάση τέτοιων προβλημάτων μετά από την ψήφιση και των τελευταίων μέτρων που αυτές οι κινητοποιήσεις θα έχουν μια συνεχόμενη μορφή. Σήμερα όμως είναι μία έναρξη κατεύθυνσης που δίνει η Ομοσπονδία των Νοσοκομιακών Γιατρών στο να υπάρξει τουλάχιστον μία μέρα την εβδομάδα ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε πολίτη ο οποίος έχει δεν έχει ασφάλεια, έχει δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να την υλοποιήσουμε και με τα δευτεροβάθμια όργανα των υπόλοιπων εργαζομένων, την ΠΟΕΔΗΝ, αλλά και με τα επίσημα θεσμικά όργανα, δηλαδή με τις διοικήσεις των νοσοκομείων μας, αλλά και με τις ΥΠΕ, με τις περιφέρειες υγείας. Αυτό είναι το λιγότερο δυνατόν που μπορεί να γίνει. Σίγουρα μία μέρα δεν φτάνει για το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί διαπιστώνουμε συνέχεια ότι οι ασθενείς μας, λόγω της μειωμένης οικονομικής δυνατότητας ή έρχονται καθυστερημένα στο νοσοκομείο που πλέον τα προβλήματά τους είναι μη αναστρέψιμα, συνέχεια πληθαίνει ο αριθμός των ανασφαλίστων που υπάρχει έντονο πρόβλημα για να καλύψουν οικονομικά τα νοσήλια. Επίσης και ένα ποσοστό αυξημένο, μιλούν και για 50% των ασφαλισμένων που δεν μπορούν να καλύψουν τα φάρμακά τους. Αυτή τώρα τη διεκδίκηση, έστω της συμβολικής πρώτης μέρας, επειδή δεν είναι μόνο θέμα γιατρών, αλλά είναι και γενικότερα της κοινωνίας, αλλά το ξαναλέμε και των θεσμικών οργάνων, θα το διεκδικήσουμε και τοπικά με τη διοίκησή μας και με τους υπόλοιπους εργαζομένους και με την Πέμπτη ΥΠΕ. Επίσης, επειδή λέμε στα λόγια ανθρωπιστική κρίση, αλλά είναι και στην πραγματικότητα, οι στοιχειώδεις εκδηλώσεις αλληλεγγύης περιλαμβάνουν και την έναρξη του κοινωνικού ιατρείου, το οποίο είναι στην επίβλεψη και στον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκεί θα μπορέσει ένας αρχικός τρόπος αντιμετώπισης των πρωτοβάθμιων προβλημάτων ανθρώπων που πάλι και εκεί δεν έχουν ασφάλιση, αλλά φυσικά πάντοτε σε σύνδεση και με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη.